παρόλα αυτή τη συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί και στη Θράκη και θα προσπαθεί, όπως το έκανε πάντοτε, και να διαφυλάσει τα δικαιώματα των ανθρώπων, ανεξάρτητα, χωρίς να βλέπει ούτε τη ράτσα ούτε τη φυλή. Και ίσα ίσα ήθελα να πω ότι η δική μας υποψηφιότητα ξεπερνάει τα όρια της διάκρισης μειονότητα-πλειονότητα. Η δική μας υποψηφιότητα του Μήτος Μαν φέρνει ένα νέο στοιχείο του πολίτη με τα ίσα δικαιώματα που θα πρέπει να λυθεί. Και να μην χρειάζεται η έκκληση του τουρκικού προξενείου. Δεύτερο, για να έχουμε υποψηφιότητα. Εκείνος που έχει, αντιπαλέψει, εκείνος που έχει αντιπαλέψει περισσότερο το τουρκικό προξενείο, και το οποίο και ο οποίος δημιουργεί σήμερα μεγάλα προβλήματα στη διάθεσή του να κατεβάσει κόμμα στις ευρωεκλογές, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάλιστα. Και το δεύτερο ζήτημα, επειδή θέλω να πάω και στο δεύτερο, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα επιμέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος, τη διάθεση των 450 εκατομμυρίων, μιλάμε για αδικίες που γίνονται εντός της μεγάλης αδικίας. Είχε μεγάλη αδικία. Πώς προέκυψε, λέτε, είναι, το πλέον. Είναι ότι στα τελευταία 4 χρόνια 50 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ έχουν χαθεί, και αυτή τη στιγμή, όπως το είπε ο κύριος Πρωτόπαπας, αν πάμε σε μια λογική κατέτος φιλανθρωπίας, δηλαδή φέτος 450 σε αυτούς, θα διορθωθούν ζητήματα, εγώ λέω, αστοχίες, λέω, και του χρόνου ξανά το ίδιο. Σημαίνει ότι θα ακολουθείτε η ίδια πολιτική, η οποία θα είναι εμφανή. Θέλω να πω στον κύριο Τσίμερ, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τελείωσε ο κύριο Τσίμερ. Το τρίτο, το τρίτο. Όχι, καταλαβαίνω. Όχι, όλα μαζί. Όχι, όλα μαζί. Να τελειώσουμε το θέμα. Να τελειώσουμε. Σε παρακαλώ, κύριο Δινόπουλος, ενοχλείται για το γεγονός ότι όσοι είναι ενάντια σε αυτή την πολιτική είναι στο ψηφοθέτη. Θέλω να πάω στον κύριο Τσίμερ. Το καταλαβαίνω. Στον κύριο Τσίμερ, κύριε. Το καταλαβαίνω. Κύριε Δινόπουλε. Του τουρκικού προξενείου βάλατε. Θέλω να πάω στον κύριο.